Δεκάδες ζωγραφιές παιδιών για το πώς βλέπουν τα παιδιά την οδική ασφάλεια εκτέθηκαν στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης Mediterranean Cosmos. Πρόκειται για μια έκθεση ζωγραφικής με θέμα την οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών που αρχικά διοργανώθηκε και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα από την ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τη Συμμαχία για την Ελλάδα. Και τώρα ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη. Μετά την πραγματικά θεωρώ εξαιρετική επιτυχή έκθεση ζωγραφικής με θέμα οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών που διοργάνωσε η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με τη Συμμαχία για την Ελλάδα στην Αθήνα και την εντυπωσιακή ομολογουμένως ανταπόκριση παιδιών και γονιών, αποφασίστηκε η έκθεση να φιλοξενηθεί και στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να δοθεί ευκαιρία και σε άλλους μικρούς και μεγάλους φίλους μας να την επισκεφθούν και να γνωρίσουν μέσα από τις θαυμάσιες ζωγραφικές δημιουργίες των παιδιών τις σκέψεις και ίσως θα έλεγα τους προβληματισμούς τους στο μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας. Στόχος είναι να δοθεί ευκαιρία σε παιδιά να επισκεφτούν τη συγκεκριμένη έκθεση και να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Για τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεσσαλονίκη, η έκθεση θα επισκεφτεί και άλλες πόλεις της χώρας. Είναι μια κίνηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τις εταιρείες να προσφέρουν στην Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το κομμάτι που απευθυνόμαστε είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, το περιβάλλον και ο θελετισμός. Έτσι έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή επικοδομητική συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, με τα εκπληκτικά στελέχη. Μπορώ να σας πω, κομπιάζω λίγο, γιατί η συνεργασία με τα στελέχη της Τροχέας και του Γραφείου Επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτική. Αφορμή για την όλη διοργάνωση της έκθεσης ήταν αρχικά οι ζωγραφιές με θέμα «Ταξιδεύω με ασφάλεια στις γιορτές, συμβουλές στους γονείς», οι οποίες στάλθηκαν από παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών έπειτα από πρόσκληση της ελληνικής αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σώματος το Δεκέμβριο του 2016. Αστυνομία σημαίνει πρόληψη. Αστυνομία σημαίνει αποτροπή. Αστυνομία σημαίνει κοινωνική πρωτίστως αποστολή και λιγότερο καταστολή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται όλες αυτές οι δράσεις, τόσο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ξέρουμε ότι δύσκολα μπορούμε να αλλάξουμε συνειδήσεις σε μεγάλους. Μπορούμε όμως με στοχευμένες δράσεις, με στοχευμένες ενέργειες να επενδύσουμε στο μέλλον μας, που δεν είναι άλλο παρά τα παιδιά μας. Η έκθεση ζωγραφικής με 214 παιδικές δημιουργίες πλαισιώνεται από μία ενημερωτική δράση αστυνομικών της Τροχέας που θα βρίσκονται καθ' όλο το διάστημα που η έκθεση θα φιλοξενείται στο Εμπορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο χώρο και θα εκπαιδεύουν τους μικρούς επισκέπτες σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Για τον λόγο αυτό ακριβώς θα λειτουργεί και ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά. Είμαστε ευτυχείς για την ευκαιρία που μας δίνεται να φιλοξενήσουμε αυτήν την τόσο σημαντική πρωτοβουλία που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, τόσο για την αποφυγή και την πρόληψη τροχαίων αχητηγμάτων, όσο και για την καλλιέργεια οδικής παιδείας και συμπεριφοράς από μικρή ηλικία. Είμαι βέβαιη ότι τα παιδιά θα θυμούνται πάντοτε με χαρά τη συμμετοχή τους το πόσο μεγάλη σημασία έχει η οδική ασφάλεια και η προσοχή απέναντι στα θέματα της οδήγησης. Την όλη πρωτοβουλία υποστηρίζει η Οργανωτική Επιτροπή από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και ανθρώπους του πολιτισμού και του επιχειρηματικού κόσμου, που επέλεξαν 12 από τις ζωγραφιές για να κοσμήσουν το θεματικό ημερολόγιο της Ελληνικής Αστυνομίας για το επόμενο έτος. Είναι μία από τα πολλά παιδιά, από τα 280 παιδιά που ζωγράφισαν για την έκθεσή μας. Είναι μία από τις 12 καλύτερες ζωγραφιές που επέλεξε η Οργανωτική Επιτροπή. Είναι τιμή για την πόλη της Θεσσαλονίκης να εκπροσωπείται η ζωγραφιά της Παναγιώτας στο θεματικό ημερολόγιο για την Τροχέα το 2018 της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μικρό δωράκι. Να σημειωθεί επίσης ότι στον ίδιο χώρο του Εμπορικού Κέντρου θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος και τα απαραίτητα υλικά ζωγραφικής για να μπορούν τα παιδιά που θα επισκεφτούν την έκθεση να ζωγραφίσουν με τη σειρά τους το δικό τους έργο.